τι θα λέγατε να επιχειρήσουμε, υποβρύχες, λήψεις, κατά κάποιο τρόπο. Είναι η πρώτη υποβρύχια κάμερα στην Ελλάδα και βρίσκεται στο βυθό παραλίας, στο μπαλί του Ρεθύμνου. Και βεβαίως έχει ξεχωριστή θέση τώρα τα Χριστούγεννα, βλέπουμε ότι έχουν στηθεί... Λοιπόν, σωστά, υποβρύχες λήψεις με υπογραφή Κρητών. Με άρωμα Κρήτης. Σε ποια περιοχή είναι? Είναι στην περιοχή Καραβοστάση, στο μπαλί του Ρεθύμνου. Μάλιστα. Βλέπουμε, έχει πολύ χριστουγεννιάτικο άρωμα το πλάνο αυτό που μας στέλνει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Ποιοι ένωσαν δυνάμεις, ποιο site? Κρέτα Weather. Σωστά. Κοινότητα Μελιδονίου στο Μιλοπόταμο και το καταδυτικό κέντρο Υπόκαμπος. Ένωσαν δυνάμεις, τοποθέτησαν μία κάμερα υποβρύχια στο βυθό και όποιος θέλει να θαυμάσει και να παρακολουθήσει live τι επικρατεί εκεί στο βυθό, σε ποια παραλία, πού ακριβώς είναι? Στην παραλία Καραβοστάση. Σωστά. Έχει στηθεί αυτό το όμορφο χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Μπορεί να μπει στο site, Κρέτα Weather, και να παρακολουθήσει. Να ζητήσει ζωντανά τη λήψη. Ακριβώς. Πάμε στον κύριο Φώτη Σοπασουδάκη, είναι πρόεδρος της κοινότητας Μελιδονίου στο Μιλοπόταμο. Να αναφερθούμε σε αυτή την ξεχωριστή πρωτοβουλία. Πρώτο θέμα εκπομπής, πρώτη ζωντανή σύνδεση για σήμερα. Πάμε να συνομιλήσουμε μαζί του. Κύριε Σοπασουδάκη. Ναι, γεια σας, το όμορφο μπαλί. Τι κάνετε, πώς είστε? Βέβαια. Καλά, καλά, καλά. Βρέχει? Σήμερα έχουμε κακό καιρό σήμερα. Ναι. Καθόμαστε όλοι μέσα. Είστε μέσα. Έχει ομορφιές όμως εκεί ο τόπος και μέσα... Ναι, έχει τις ομορφιές του, ό,τι καιρός και να είναι. Σε κάποιους αρέσει ο χειμώνας, σε κάποιους άλλους το καλοκαίρι. Όλες τις εποχές υπάρχει η ομορφιά η αντίστοιχη. Λοιπόν, τι όμορφη πρωτοβουλία πήρατε, λάβατε εκεί πέρα στην περιοχή σας και τοποθετήσατε αυτή την υποβρύχια κάμερα και όποιος θέλει μπορεί να μπει στον ιστότοπο και να θαυμάσει τις ομορφιές του βυθού? Ναι, αυτό είναι μια πρωτότυπη ιδέα. Δεν υπάρχει... Σε όλη την ελληνική επικράτεια δεν υπάρχει άλλη αντίστοιχη κάμερα υποβρύχια, είναι μοναδική στην Ελλάδα. Το οποίο μπορούμε να πούμε ότι συμμετέχει στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Δηλαδή έχουμε μέχρι και πρώτα σιγά μου υποβρύχια, με χιλιάδες επισκέψεις online, μάρτυρες της πρότασης αυτής. Και όλοι μαζί βέβαια, επαγγελματίες, ψαράδες, βοηθάμε σε αυτή την προσπάθεια. Πάνω απ' όλα βέβαια είναι ο Υπόκαμπος, το καταδυτικό κέντρο που είναι και έχει υιοθετήσει στην ουσία αυτή την κάμερα, είναι σαν να είναι δικιά του, έχει κάνει όλες τις εργασίες. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα τη στιγμή που στηνότανε το χριστουγεννιάτικο δέντρο εκεί στο βυθό. Στο βυθό, εκεί στην περιοχή πήγα να πω, στη θαλάσσια περιοχή για να είμαι ακριβής. Είναι πάρα πολύ όμορφο και μάλιστα ένα ζευγάρι αντάλλαξε και όρκους αιώνιας αγάπης. Βάλια, εσύ κάνεις το ρεπορτάζ. Ακριβώς, πριν από μερικές εβδομάδες, αν δεν κάνουμε λάθος, κύριε Σοπασουδάκη, βρέθηκαν στο βυθό για να ανταλλάξουν όρκους. Για πείτε μας, λίγο για το συμβάν. Και είναι και τα χαρακτηριστικά πλάνα. Δεν ξέρω αν λόγω COVID που δεν μπορούσαν να ήταν παρευρισκόμενοι έγινε αυτό. Γιατί online μπορούσαν να το κάνουν για να είναι online όλοι οι φίλοι τους παρόν. Εκείνη τη στιγμή. Με την κάμερα. Νομίζω οι υποβρύχια δεν παίζουν οι περιορισμοί. Το έχουμε σκεφτεί αυτό? Ναι, δεν έχουν ακόμα φτάσει μέχρι εκεί τα μέτρα. Και να βρεθούμε και να γιορτάσουμε, τα λέμε στο βυθό που νομίζω... έτσι και αλλιώς, λέει ο Δημήτρης, πολύ σωστά όπως πάντα, φοράμε μάσκα. Οπότε είναι προφυλακμένη. Μάσκα και αυτή. Τη συγκεκριμένη υποβρύχια κάμερα την έχουν αγαπήσει όλοι οι επαγγελματίες. Βοηθάνε, δηλαδή, κάποιο ψάρι να είναι εν ζωή, είτε από ψαράδες, είτε από ταβέρνες. Το κρατάμε ζωντανό. Το παίρνει ο Υπόκαμπος Dive Center, πάει και το... δεν ξέρω αν έχετε κάποιο βίντεο... Και τη στιγμή, βλέπουμε και τη στιγμή που δίνει το δαχτυλίδι στην κοπέλα. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά και πρέπει και να δεσμευτείτε, πρόεδρε, θέλουμε να έρθουμε σε επαφή με το ζευγάρι τώρα. Τώρα μας βγάλατε άλλες ιστορίες. Ναι. Και σας ευχαριστούμε και για το υλικό που έχουμε. Βέβαια, βέβαια. Ναι, είναι από το καταδυτικό κέντρο, από τον Υπόκαμπο πιο πολύ το υλικό, το οποίο και το ζευγάρι μπορεί να σας βρει και όλα, πιστεύω. Το ζευγάρι είναι από εδώ, από την Κρήτη? Από ό,τι ξέρω, ναι. Ο ένας είναι σίγουρα από την Κρήτη. Ωραία, ωραία. Θα κάνουμε τις επαφές μας εμείς να βρούμε το ζευγάρι.
Όμορφη πρωτοβουλία, μπράβο. Όπως πολύ καλά είπατε στην αρχή, εντάσσεται στις προσπάθειες να ενισχυθεί ο θεματικός τουρισμός. Σίγουρα. Είναι πολλοί επισκέπτες μας οι οποίοι ξέρουν την ώρα που θα πάνε για κατάδυση, ναι, και έχουν ειδοποιήσει τους φίλους τους, συγγενείς τους, και τους βλέπεις ζωντανά να τους χαιρετάνε από την κάμερα. Μάλιστα. Σε περίπτωση τώρα που ο καιρός χαλάσει, φαίνεται τόσο καθαρή η εικόνα στο βυθό από την web κάμερα που έχει στηθεί? Ναι, δεν φαίνεται πολύ καθαρά. Εάν στείλουμε, δηλαδή αν την άλλη εβδομάδα στείλουμε την Εύη της Πανού, ας πούμε, να πραγματοποιήσει ρεπορτάζ, θα μπορέσει κάτω να καταδυθεί? Άνετα. Σε συνεργασία πάντα με το καταδυτικό κέντρο. Να το λοιπόν. Γιατί γελάτε? Γελάει εκεί ο Αντώνης. Έχει νυχτερινή. Έχει και φως, είναι 24 ώρες. Να προλάβουμε και 6 ώρα που ξεκινάμε, θα βγει ήδη από εκεί. Σωστά. Λοιπόν, ένα μεγάλο μπράβο. Είναι εικόνα live αυτό που μας είπατε, ότι λόγω καιρικών συνθηκών αυτή τη στιγμή είναι υπάρχει θολή, μια θολούρα. Το τοπίο. Να, κάτι ψαράκια βλέπουμε εκεί. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Ενώσατε δυνάμεις, ο ιστότοπος, εσείς, η κοινότητα και βέβαια το ερευνητικό, καταδυτικό κέντρο. Αξιέπαινη πρωτοβουλία. Να σας ευχαριστήσουμε. Ναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ξέρετε, αυτές οι εικόνες τώρα, με επίκεντρο την Κρήτη, κάνουν το γύρο της Ελλάδας, το γύρο του κόσμου. Διαφημίζει την περιοχή από μια έξυπνη κίνηση από δραστήριους ανθρώπους. Προκύπτει ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα με αυτό τον καταδυτικό τουρισμό. Λοιπόν,